Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Ο Χριστός Κύριε δόξα Σοι. Είπεν ο Κύριος, πας ώστις ακούει μου τους λόγους τούτους και ποιεί αυτούς, ομοιώς ο αυτόν ανδρή φρονίμω, ώστις οκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτραν. Τα 110 χρόνια από τη σύστασή της γιόρτασε η 12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού Εύρου. Με αφορμή τη συμπλήρωση των 110 χρόνων το πρωί της Τρίτης στο στρατόπεδο Κανδυλάπτη στην Αλεξανδρούπολη, τελέστηκε δοξολογία από τον Μητροπολίτη Άνθιμο. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο υπόν εγώ ημί το Α και το Ω, ο Ων και ο Ιν και ο ερχόμενος ο Παντοκράτορ, η αρχή των κτισμάτων πάντων, ότι εν σύ τα πάντα συνέστηκεν, η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ο κατά τον προφητάνακτα Δαβίδ, την γην θεμελιό σας και έργα σου εισήν η ουρανή του εορτασμού σήμερα των γενεθλίων της μεραρχίας μας. Η Αλεξανδρούπολης γνωρίζει την ημέρα, δοξάζει το Θεό για την παρουσία σας αυτά τα 110 χρόνια εδώ. Η 12η Μεραρχία δεν είναι μόνο ένας στρατιωτικός σχηματισμός. Για μας είναι ένας ολόκληρος κόσμος προσώπων, πραγμάτων και ιδεών. Χρόνια πολλά και ευλογημένα στη μεραρχία μας, εποφελία του τόπου μας και ολόκληρης της αξιοπρέπειας της πατρίδος μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Το παρόν έδωσε στην εορταστική εκδήλωση πλήθος επισήμων, καθώς και 10 αναποστρατεία στρατηγοί που είχαν διατελέσει διοικητές της 12ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού. Τον Απρίλιο του 1914 η Μεραρχία διαλύθηκε και τον Αύγουστο του 1964 συγκροτήθηκε εκ νέου ως 12η Μεραρχία Πεζικού με έδρα την Αλεξανδρούπολη. Τον Ιούνιο του 1996 αναδιοργανώθηκε σε 12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού, ενώ τον Οκτώβριο του 2009 μετανομάστηκε σε 12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού Εύρου λόγω της συμβολής στον αγώνα της απελευθέρωσης της Αλεξανδρούπολης και της ευρύτερης περιοχής του Εύρου, αλλά και για τη μακρόχρονη παρουσία της στην εδώ περιοχή. Στεφάνης μνήμη των Πεσόδων κατέθεσε ο υποστράτηγος Χρήστος Μπακυρτζής, διοικητής της 12ης Μεραρχίας Αλεξανδρούπολης. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Σήμερα έχουμε τα γενέθλια ημέρα της 12ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού. Γιορτάζει ο Εύρος και η Αλεξανδρούπολη. Η Μεραρχία είναι συνυφασμένη με τον Εύρο. Το προσωπικό της Μεραρχίας, αισθανόμενο την ύψη τιμή να υπηρετεί σε αυτή την ένδοξη Μεραρχία, αποφασισμένο και εκπαιδευμένο και έχοντας ως παρακαταθήκη την ιστορική διαδρομή της Μεραρχίας, σας διαβεβαιώ ότι είναι έτοιμο να εκπληρώσει την αποστολή της και να επαναλάβει τις χρυσές σελίδες δόξας της αυτής της ιστορικής μεραρχίας όποτε και όπου χρειαστεί. Χρόνια πολλά στη μεραρχία, χρόνια πολλά στον Εύρο. Σήμερα είναι μια μέρα γιορτής για την 12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Εύρου. Γιορτάζουμε τη γενέθλια ημέρα και παράλληλα γιορτάζουμε και τα 110 χρόνια από την ημέρα που συγκροτήθηκε το Δεκέμβριο του 1913. Τιμούμε τους ένδοξους ήρωές μας που έχησαν το αίμα τους προκειμένου σήμερα εμείς να απολαμβάνουμε το υπέρτατο αγαθό, το αγαθό της ελευθερίας. Τιμούμε
τους προκατόχους μας, αυτούς που μας έδωσαν τα ιδανικά, τις αρχές και τα πρότυπα, να συνεχίσουμε το έργο τους. Χρόνια πολλά στην ιεραρχία μας, χρόνια πολλά ένδοξης ιστορίας, να συνεχίσουμε και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε το έργο του προκατόχου μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εύχομαι χρόνια πολλά και καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο. Η 12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού Εύρου συγκροτήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου του 1913 στην Κοζάνη. Το 1920 αναδιοργανώθηκε σε Μεραρχία Ξάνθης με διοικητή τον υποστράτηγο Κωνσταντίνο Μαζαράκη Ενιάν, ο οποίος στις 14 Μαΐου του 1920 απελευθέρωσε την Αλεξανδρούπολη. Κομβικό σημείο της δράσης της 12η Μεραρχίας Πεζικού ήταν η συμμετοχή της το 1921 στη Μικρά Ασία.